Τα 12 Ευαγγέλια διαβάστηκαν χθες Μεγάλη Πέμπτη και ακούστηκε το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση τη γη κρεμά σας». Η συγκίνηση της λαϊκής ψυχής για το θείο δράμα κορυφώθηκε. Γυναίκες και κορίτσια διανυκτέρευσαν στις εκκλησίες, φυλάγουν και μυρολογούν τον Ιησού Χριστό, όπως συνηθίζουν να κάνουν για κάθε αγαπημένο τους νεκρό. Αναλαμβάνουν να στολίσουν τον επιτάφιο με λουλούδια, έτσι ώστε τη Μεγάλη Παρασκευή ο επιτάφιος να είναι έτοιμος για να δεχθεί το σώμα του Ιησού μετά την αποκαθήλωση. Η ζωή. Η κάμερα της τηλεόρασης επιλογές βρέθηκε στην τοπική κοινότητα του Χριστός, όπου και εκεί οι γυναίκες του χωριού, στολίζοντας τον επιτάφιο, έψαλαν ύμνους για τον Χριστό, που σταυρώθηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Χαρακτηριστικός ο ύμνος «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα». Μεγάλη Πέμπτη, μαζευόμαστε εδώ οι γυναίκες του χωριού να στολίσουμε τους επιταφίους, να πω, γιατί στολίζουμε δύο επιταφίους, έναν μέσα και έναν έξω. Ο ένας παραμένει 40 μέρες μέσα στην εκκλησία και ο άλλος περιφέρεται έξω. Με παιδιά, γυναίκες και άντρες ακόμη συμβάλλουν στο στολισμό του επιταφίου μας. Το άλλο που κάνουμε είναι στο να βράσουμε τα κόκκινα αυγά, να τα ζωγραφίσουμε με την άμπελο και πάνω το Χριστός Ανέστη, που τα μοιράζει ο Παπανικόλας την ημέρα, το βράδυ της Αναστάσεως, σε όλο το χωριό. Οι γυναίκες, αφού τελειώσει ο στολισμός του επιταφείου, θα ψάλουν το «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα», θα ξενυχτήσουν για το Χριστό με κατάνοιξη και ευλάβεια. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη, να είναι καλά, με ειρήνη, αγάπη και ομόνοια και να έχουν Χριστό μέσα τους.